δικαστήρι για να κάνει μεγάλη φούσκες. Και δεν είσαι εγώ είναι αυτό το κουτί. Μεγάλη ιστορία μου στο κανάλι. Γεια σας. Σήμερα εμείς έχουμε πλαίσιο χολ. Παιδιά, αν σας αρέσει το χολ μας, βάλτε μας like. Θα ανοίξουμε τις σακούλες. Αριάδνη, μπορώ να ανοίξω πρώτη τη σακούλα? Ναι, μπορείς, Άρθανε. Έχει ένα Playmobil εκεί. Α, και τι έχει αυτό το Playmobil? Αυτή. Τις αγαπημένες σου γατουλές. Ναι, έχει ένα σωρό γάτες. Όπου η Αρτεμούλα έχει λατρεία στις γατουλές. Γι' αυτό το πήρε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε... Είναι μια πλαστελίνη, μπαμπά. Μόνο μία πήραμε? Όχι. Δύο. Για να τις δω. Αυτή η πλαστελίνη δεν ξεραίνει ποτέ. Μπράβο. Για να τα άνοιξε και το πρώτο χρώμα είναι το ροζ. Το δεύτερο ποιο είναι? Το μοβ. Τα γενέκου είναι μοβ και αυτού είναι ροζ. Έχουμε κι άλλο χρώμα? Ναι. Έχουμε κι άλλο. Δυο μαρκαδόροι, ένας ροζ και ένας μοβ. Πολύ ωραία. Και τι έχει ακόμα? Τελείωσα αυτή. Πέτα την κάτω. Πέτα την κάτω. Αυτή. Χρειάζομαι στην βοήθεια. Θα τα καταφέρει μόνη. Μέσα τι έχει κι άλλο αυτό το κόλλητα? Ένα σπίνερ! Σπίνερ! Τι χρώμα έχει? Ροζ. Ροζ και άσπρο. Ροζ και άσπρο και ακόμη και μαύρο. Wow. Μ' αρέσει! Γι' αυτό το μαύρο είναι το αγαπημένο χρώμα της Άρτεμις και του μπαμπά. Και τα αυτοκολλητάκια τι σχήμα έχουν, ε? Τις τα πήρα εγώ και έχουν σχήμα λουλουδάκια. Όχι. Λουλουδάκια και πεταλούδες. Yeah. Τις τα είχα πάρει εγώ επειδή ήξερε τις αρέσουν πεταλούδες και τα πήρα. Όταν βλέπω πεταλούδες τις κυνηγάω. Μπράβο. Άρτεμι, τι παιχνιδάκι είναι αυτό? Η πίζα. Η πίζα. Και ξέρουμε τι είναι η πίζα? Τι? Η πίζα είναι ένας πύργος στην Ιταλία, πολύ όμορφος, αλλά κάτι έχει πάθει και γέρνει λίγο προς τη μία πλευρά. Από τους σεισμούς γέρνει, οπότε δεν μπορείς να σταθείς εύκολα. Και με αυτό το επιτράπεζε το παιχνίδι. Μάλλον θα είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας και βαρύτητας που θα παίξουμε. Νομίζω ότι βάζει τα ανθρωπάκια γύρω-γύρω και δεν πρέπει. Θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε όρθια? Για να δούμε. Τέλειωσες, Αρτεμούλα μου? Ναι. Αριάβλη μου, εσύ τι αγόρασες το χώρο σου? Ανυπομονώ να τα ανοίξω. Ένα Lego. Lego Friends από τη σειρά Popstar, όπως εμείς. Α, Popstar κι εσύ? Μπομπό, βγάλει το την τότε που δεν μπορώ να την βάλω. Ορίστε, έλα. Τι άλλο πήρες? Μπράβο, Αριάννη. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η υδρόγειο σφαίρα. Δηλαδή είναι η γη μας. Η γη μας. Στρογγυλή και μπορούμε να δούμε όλες τις χώρες. Και ζούμε μια τέτοια. Και δύο μακροδόρους, όπως την Αρτεμούλα. Και τις τα έδωσα γιατί αυτή μου έδωσε τα αυτοκόλλητα. Μπράβο, κορίτσια. Αυτό είναι ένα αρχαιολογικό παιχνίδι. Η θησαυρή του Φαραώ. Πρέπει να σκάψουμε μάλλον για να το βγάλουμε το παιχνίδι, έτσι? Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και να δούμε τι θησαυρό του Φαραώ θα έχει. Και λέγεται Digit. Μας έχουν μείνει άλλα δύο παιχνίδια. Γραφτείτε, παιδιά, μακρύ και μεγάλη, σε Real Star και στο Artemis στο κανάλι. Και μην ξέρετε να μας βάλετε το πόκερ το ή το κουδουνάκι. Για να δούμε τι μας έχει μείνει. Αυτό είναι ένα εργαστήρι για να φτιάχνεις πάρα πολλές φούσκες και να κάνεις το δικό σου πάρτι. Τέλειο! Happy birthday! Για το τελευταίο το μεγάλο? Το τελευταίο το μεγάλο τι είναι? Happy birthday! Τι δείχνει εκεί καλέ? Είναι ένα εργαστήρι για να κάνεις μεγάλες φούσκες και δεν είσαι εγώ είναι αυτό το κουτί.
πάμε. Φοβερό. Δεν Δεν πειράζει. Αρτεμή, θα σε βάλουμε σε σαπουνόφουσκα. Όχι. Θα σε βάλουμε και άμα σε πάρει ο αέρα θα πετάξει. Παιδιά, αυτό είναι το Χόλμς. Καλό Σαββατοκύριακο και γράψτε μας τι θα κάνετε. Αντίο παιδιά, μικρή και μεγάλη, με νέο βίντεο θα έρθω και πάλι. Και βάλτε μας like. Γεια σας.